που οι γονείς δεν νοιάζονται στο πόσο σου τα παιδιά τους. Παρόλο το κακό που οργιάζει. Είχα βρεθεί στο Αγιονόρος, σε ένα μοναστήρι, συγκεκριμένα στο Λοχιάρι. Μου λέει ένας κοροπιώτης που με πάει μαζί, τον βλέπεις εκείνο το μοναχό εκεί. Πού βλέπω. Αυτός έκανε χρήση ναρκωτικών. Τώρα με χρήση, όπως τα πούμε, τόφιο, χρήση. Είχε ζήσει τη ζωή του όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος ο πολίτης, την είχε ζήσει τη ζωή του λεπτά, γλέντια, γυναίκες, ναρκωτικά. Αυτή είναι η διαδικασία για να φτάσει εκεί πέρα. Έτσι. Πήγαινε παιδί μου, λέει ο γιος, να ζήσει τη ζωή. Άθελος ο πατέρας του. Και του λέω, εδώ πώς βρίσκεται. Αφού είχε κουραστεί. Κουραστεί και κουραστεί. Ναι. Να πάω να δω τι κάνει και αυτή εκεί πάνω. Στα Αγιονόρος. Και πήγε στο μοναστήρι αυτό. Κάτι σε μερικές μέρες. Και γυρίζει και λέει στον ηγούμενο να κάτσω εδώ στο μοναστήρι σας. Όχι για να γίνει παραγωγός βέβαια. Να κάτσει. Κάτσε του λέει ο κόσμος. Αφού κάθεσε, κάθεσε, πάει και του λέει θέλω να γίνω μοναχός του. Είχε τα μαλλιά του εδώ κάτω πίσω. Ναι. Μιλάμε εδώ και 15 χρόνια που έχει σκεφτεί. Του λέει θα γίνεις μοναχός, ε. Θα κόψει τα μαλλιά σου. ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, μα εσείς έχετε μαλλιά, εγώ τα κόψω. Θα τα κόψει για να μείνεις. Θα σε απαντήσω, λέει. Πήγε εκεί που έμενε. Δεν ξέρω τι μεταξύ αυτού και του Θεού έγινε. Κόβει τα μαλλιά, πάρτε το. Και είναι ο καλύτερος μοναχός εκεί. Στη συνέχεια, ο άθεος πατέρας του. Πάει για να το δει. Αλλάζει. Ξομολογείται, κάνει πάει τακτικά τώρα στο όνομα. Ο αδερφός του Όμια που είναι δικηγόρος. Οικογενειακά. Θέλω να καταλήξω τι έχω να αποδείξω. Δεν κόβονται τα ναρκωτικά με ανθρώπινη δύναμη. Κόβονται με Χριστό, με προσευχή και με δύναμη και προσπάθεια ανθρώπων. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Δηλαδή τα κέντρα, τα κέντρα απεξάρτησης, ναι, γνωστά και τα λοιπά. Μπορεί να πει κάτι. Γνωρίζω ένα γιατρό. Αυτό το παιδί μου έχει τελειώσει. Γνωρίζω ένα γιατρό που λέγεται Καλαθανάσης. Είναι οφθαλμίατρος. Έχει το γιατρείο του στο Πολαργό. Μάλιστα. Έχει ένα δωμάτιο στο σπίτι. Αυτός έκανε 6 παιδιά το ένα του το πήρε τροχαίο ατύχημα. Είναι θεοφοβούμενος με εκκλησιασμό, με εξομολόγηση, με όλα αυτά τα πράγματα. Το δωμάτιο που έχει στο σπίτι του μέσα εκεί, παίρνει παιδιά από αυτά που είναι στο ΕΣΥ, πάει στην Ομόνια, βλέπει τους νέους εκεί που βάζουν τις σύριγες. Ο Κύριος και αυτός ξέρει πώς έναν έναν τον τραβάει, το πάει στο δωμάτιο του εκεί πέρα, ενδιαφέρεται, δίνει φάρμακα, τον αντάλλο και λοιπά, έχει το πνευματικό δίπλα. Μάλιστα. Πνευματικό δίπλα. Ο πιστός μπορεί να το δει, να μπορεί να το γνωρίσει. Βεβαίως, εσείς θα πρέπει να πάνε. Λοιπόν, ναι, και ξεχάστηκε στην πάνω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κάνει έργο Άγιο. Πάει εκεί στην Ομόνια, βρίσκει αυτούς, όσοι ακούνε και λένε έστω ένα ναι, στραβάει. Και αφού γίνεται με τη βοήθεια του Θεού και, και των νέων που ακούσουν αυτά που λέει ο γιατρός, η γίνει απεξάρτηση, τους βρίσκει και δουλειά στις. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ καλό για τους θεατές που έχουν κάποιο μια λοιπόν και το έδειξες, το λέω, υπάρχουν και τα απεξάρτησης. Αλλά εκεί που η απεξάρτηση είναι εντελώς θετική, είναι μόνο, όπως την επίδειξα προηγουμένως, με Θεό και ένα σωστό άνθρωπο δίπλα σου. Μάλιστα. Μιλήσατε πριν για την εξομολόγηση που έκανε ο πατέρας του,
Μοναχού που ήρθε, που εξομολόγησε κλπ. Εξομολόγηση. Είχα κάποτε ένα γνωστό που του είχα πει να πάμε να εξομολογηθούμε. Πού είπα, και μου λέει τι να εξομολογηθούμε. Θα σου πω ακριβώς τα ιστορία μα, τη δικιά μα. Ναι, ναι. Τι να εξομολογηθώ, ρε, μου πει έτσι ακριβώς. Ρε, αυτό είναι στη δικιά μα τη γλώσσα. Δεν είναι πάνω να εξομολογηθούμε. Πού μου λέει εκεί μέσα μου να πούμε. Καταρχάς τι, να κοροϊδεύουμε με το Θεό να πούμε. Με κάνει σωστά, λέω, λέει ο άνθρωπος να πούμε κτλ. Καλά τα λέω. Να πάμε, λέω, δηλαδή, πάμε, ξομολογούμαστε, ξαναβγαίνουμε έξω, κάνουμε πάλι αηδίες, θα λέει, ξανά πάλι εξομολογήσεις. Δηλαδή, σαν ποτέ πέντε, μην πάμε καθόλου, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Τελικά πρέπει να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε ή δεν πρέπει, ή κοροϊδεύουμε. Δηλαδή, εμείς συνέτω βλέπουμε οι περισσότεροι όσοι πάνω κάτω γνωρίζουμε, το βλέπουμε ας πούμε στο έτσι. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ψυχικά έτσι μία τάση ας πούμε, όχι από κακία ας πούμε. Από άγνοια. Ίσως και από άγνοια. Από άγνοια. Γιατί να κοροϊδεύουμε ρε το νήσου, να πάω να εξομολογούμε με το που θα βγαίνω, δηλαδή θα ξανακάνω πάλι το ίδιο και ξανά πάλι το ίδιο. Δεν είναι μια κοροϊδία αυτό το πράγμα. Τι απάντηση δίνουμε σε αυτό το πράγμα, τι πρέπει να γίνει. Θα πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Και στη συνέχεια την απάντηση που θέλει το ερώτημά σου. Ήταν κάποτε κάποιος χριστιανός που είχε επιθυμία να ζει χριστιανικά. Πήγαινε και εξομολογιόταν ο Θεός αυτός, καλή ώρα όπως λες εσύ. Και έφευγε από την ιερή εξομολόγηση, έπεφτει σε ένα μαρτύρι. Στη συνέχεια γύριζε στην εκκλησία μέσα, πήγαινε στην εικόνα του Χριστού. «Σε παρακαλώ, Χριστέ μου, ναι, αμάρτησα, πόρνευσα, συγχώρεσα». Έφευγε κάπως αναπηφισμένος. Ξανά το ίδιο όταν πήγαινε έξω. Ξανά και πάλι μέσα. Στον Χριστό και πάλι συγκλονίζεται. Κάποια στιγμή από τις πολλές φορές απελπισμένος ο διάβολος τον ακολουθεί μέσα στην εκκλησία. Και την ώρα που έλεγε «Χριστέ μου, εγώ σ' αγαπώ, βλέπεις ότι κάνω προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ, αμαρτάνω, συγχώρεσέ με», το έλεγε από την καρδιά του. Την καρδιά του έλεγε. Αλλά συνεχώσαμε το πράγμα. Ναι. Ξανά και ξανά και ξανά. Ναι, οπότε ακούγεται τη φωνή του πειράσμου. «Σε κοροϊδεύει. Δεν βλέπεις που φεύγει από εδώ και μόλις βγαίνει έξω, το κάνει τα ίδια». Ακούστηκε απάντηση. «Εγώ το βλέπω. Εσένα όταν έρχεται εδώ μέσα σε μένα και μου ζητάει συγγνώμη, δεν σε κοροϊδεύει. Όταν φεύγει από μένα και σε σένα, το δέχεσαι. Εγώ που σταυρώθηκα και έχεις το αίμα μου, γι' αυτό, για να το δεχτώ, να το δεχτώ». Τέρμα. Από εκεί και πέρα, όλα τα λιγά. Έρχομαι τώρα στο θέμα. Το παράδειγμα. Παίρνω το παράδειγμα, σαν βάση. Για σαν βάση και απαντάμε. Είμαστε άνθρωποι. Νούμερο ένα. Και έχουμε όλοι αδυναμίες. Όλοι. Να το πω και πιο όμορφα. Σε ένα καζάνι βράζουμε. Όλοι οι άνθρωποι. Και όλοι θέλουμε τη βελτίωσή μας. Άνθρωπος που δεν ζητάει τη βελτίωσή του, σημαίνει ότι 100% έχει παραδοθεί στα χέρια του Σατανά. Λοιπόν, λέμε, θα πάω να εξομολογηθώ. Δεν το έχω κανονίσει εγώ αυτό. Το έχει κανονίσει ο Χριστός. Με βάση ποιο δεδομένο έχει κανονίσει την ιερή εξομολόγηση ο Χριστός.
Με το δεδομένο ότι σαν άνθρωποι θα πέφτουμε συνεχώς. Και δεν είπε ότι ξέρεις με κοροϊδεύεις που πέφτεις. Το ξέρω εγώ πριν πέσεις. Του λέει αυτό. Βεβαίως. Σημαντικό αυτό. Αφού λέει, σημαντικό. Αφού λέει σε μια ευχή και τα μη πεπραγμένα και εκείνα ακόμα που δεν έχω κάνει, θα κάνω μετά από 20 χρόνια, γεγραμμένα σε τι κάνει. Τα έχεις γραφτά εσύ. Ο Θεός είναι το κομπιούτερ, το άπειρο. Το παντέλιο κομπιούτερ. Ένα κομπιούτερ που τα έχει όλα γραμμένα μέσα. Πέφτεις εσύ, το έχει γραμμένο κι εμείς. Το βλέπει ότι θα πέσεις. Μάλιστα, ναι, ναι. Λοιπόν, σου λέει κάτσε, δεν θα σε βοηθήσω, θα αφήσω και αβοήθητο. Φαντάζω το παιδάκι που μαθαίνει να περπατάει, που πέφτει και δεν μπορεί να σηκώσει να πει πατέρα του εκεί να πέσει. Όχι, θα το σηκώσει. Μέχρι να το μάθει να περπατάει καλά. Σωστά. Σωστά. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Θα πέσεις μία, θα πέσεις δύο, θα πέσεις τρεις. Αλλά του λες, σε παρακαλώ, δώ μου το χεράκι. Το δικό σου. Δεν μπορώ μονάχος. Αυτό έκανα μονάχος. Μάλιστα. Δεν κορόιδευε ο άνθρωπος. Ίσα ίσα πόναγε γιατί έκανε αυτό που έκανε. Αλλά ο άλλος που μπορεί να βλέπει τον Κώστα τον Αδάμ να κάνει μια αμαρτία, θα πει, κοίταξε ο παλιάνθρωπος, ο θεολόγος, πώς μας κορόιδευε τόσο καιρό. Αυτόματα θα πει. Αυτόματα θα πει. Δεν θα έχει δει όμως. Είναι όμως η αδυναμία. Ναι, η αδυναμία η ανθρώπινη είναι ανθρώπινη αυτό. Πρόσεξε, το σώμα προηγουμένως γύρω. Και ότι εγώ σπιτάκι μου θα γυρίσω, θα βάλω τα γάνατά μου και θα πω. Πονάει η ψυχή μου. Έπεσα. Ναι, η αμαρτία με λύγησε, λόγω της συνήθειας. Δεν ξέρω και η συνήθεια, θέλω αυτό. Συνήθεια, η συνήθεια είναι η πρώτη δύναμη για τον κόσμο.